είχε θέσει τα ερωτήματα χρόνια. Πού πάω, τι κάνω και αν η ζωή έχει νόημα. Αυτά είναι τα τρία βασικότερα ερωτήματα φιλοσοφίας και βιολογίας. Αν αξίζει να ζει κανείς. Και προσέξτε, έχω βρεθεί με νέα παιδιά. Με νέα παιδιά σαν τα κρύα τα νερά που η ζωή είναι μπροστά τους, που έχουν τα πάντα, που δεν έχουν προβλήματα στην οικογένεια, που η οικογενειακή σχέση είναι καλή, χωρίς ναρκωτικά, χωρίς αλκοόλ, με επιστημονική καριέρα μπροστά τους και απλά περματίζουν τη ζωή τους. Έτσι, μια παιδιά. Μια παιδιά. Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν τα ναρκωτικά, δεν υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, ο σεξισμός και όλα αυτά, ψάχνει να δεις γιατί αυτοκτονία είναι μπροστά τους. Αυτοκτονία είναι ένα 90 χρόνο θα πει άντε. Αλλά ένα παιδί 20 και 25, η αιτία είναι μία. Δεν έχουν ελπίδα στη ζωή. Ούτε νόημα. Ή το νόημα που έχουν έχει καταστραφεί. Το έχω πει πολλές ομιλίες. Και κάθε ανοιχτή διάλεξή μου πλέον είναι μια διαμαρτυρία. Για μένα είναι μια διαμαρτυρία στα παρελθόντα, παρόντα και μέλλοντα κακώς ερχόμενα σε αυτόν τον τόπο. Και δεν θα πάψω να διαμαρτυρώ. Δεν είναι η σημασία της διατροφής. Δεν είναι η σημασία της άσκησης που αυτά έχουν το περίγραμμα. Έχει να κάνει με κοινωνική μεταρρύθμιση. Έτσι βλέπω το ρόλο μου εδώ πέρα σε αυτόν τον τόπο και γι' αυτό το λόγο είμαι ακόμα σε αυτή τη χώρα που την αγαπάω. Αλλιώς θα τα μαζέψει εγώ και θα τα φύγει με τόσα που λένε. Βλέπετε οι ξένοι, οι Γερμανοί, οι άλλοι και τα διαπιστευτήρια μου αναγνωρίζουν και με θέλουν επίσης σε καλές καθέσεις. Ένα υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος της γερμανικής κυβέρνησης μου είπε: έλα στη Γερμανία, μην σας προστατεύσουν οι δικοί σου να σε βγάλουν. Λέω: η ιστορία της Ελλάδας βρίθη με τους εφιάλτες και τους Ιούδες του Ισκαλίου. Δεν είναι κάτι το καινούργιο. Ωραία. Οπότε, τι σημαίνει η ζωή μου να έχει νόημα, να δεχτώ το πραγματικό μου εαυτό, άρα πρέπει να πω απειλήθη που είμαι τον ύπνο και να δω ποιος είμαι, να πιστέψω σε αξίες που είναι πάνω από μένα και περισσότερο από μένα και όχι μόνο το σπίτι μου, το φαΐ μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Και είναι πολύ δύσκολο γιατί η ζωή μας είναι περιχαρακωμένη με πολλά μου κριτικά που δεν είναι καν δικά μας. Να διαλέξω μια αρετή. Ξέρετε, η χειρότερη αμαρτία στην αρχαία Ελλάδα ποια ήταν στην καλή της μορφή. Η ύβρις. Θεωρούνταν από το χειρότερο αμάρτημα. Τι ήταν η ύβρις. Η ύβρις δεν ήταν να κατεβάσεις καρδίδια στους θεούς. Όχι. Η ύβρις ήταν η άρνηση του ανθρώπου να στερεί στον εαυτό του και τους άλλους την ελευθερία να εισέλθει στην αρετή δια της σοφίας. Αυτό λεγόταν η ύβρις στην αρχαία ελληνική πραγματεία. Που είναι σήμερα με τα σημερινά δεδομένα, ξεχάστε. Πάω έχω πάει στο σχολείο και έχω πει Γιάννης Ρίτσος και με κοιτάξαν τα παιδιά, ποιος ήταν ο Γιάννης ο Ρίτσος. Και δεν μιλάω για το Ματικαρί, μιλάω σαν ποιητή, μιλάω σαν άνθρωπο που είχε κέρδος. Θυμάμαι ότι μικρός, ήμουν παιδάκι και μου είχε πάει τότε, ξέρετε, κάναμε όλοι πολλά λάθη στη ζωή μας. Ένα από αυτά που έκανα ήμουν σε ένα κόμμα, με ένα σφυρί και ένα τρεπάνι που είχε. Μετά έγινε πιο δεξιά αυτά. Και θυμάμαι μικρός, μάνα μου ήταν και αυτή η βιολόγα, τέλος πάντων. Ο παππούς μου ήταν με τους μαδοσκούπιδες του Άγια Πάγιας, αυτό που έχω έρθει. Και τον είχα στείλει τον παππού με ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή στην Μαϊστράτη και μετά στη Γιάρο. Ήταν αυτά τα θερινά τα ταξίδια που πας, έτσι, γνωσές ωραία. Έχει πάει ποτέ κανείς εκεί. Πάντως οι Έλληνες ακόμα ξανά είχαν μεγάλη επινόηση. Και ήμουν στο Παλέντε Σπόρ είχαμε πάει. Και το θυμάμαι σαν χθες, δεν πρέπει να πάω το 7 χρόνο. Γεμάτο το Παλέντε Σπόρ στη Θεσσαλονίκη, σε ένα συνέδριο του κόμματος. Και ήταν ο αείμνηστος ο Μάνος ο Κατράκης. Και αμπήκε με την επιτάφιο του Ρίτσα. Και ένα Παλέντε Σπόρ έκλαιγε. Έκλαιγε ακούγοντας τον Κατράκη να παγγέλει Ρίτσο στον επιτάφιο. Το λέω και ανατριχιάζω. Και σήμερα, που λέει και ο τραγουδοποιός, και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ, ρε, δεν βαριέσαι. Ας βγάλει, ξεκινήσει την επανάσταση χωρίς εμένα. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι. Να βρούμε πηγές για νόημα και χαρά, να ψάξουμε το κανονικό χρυσάφι. 7 βασικοί λόγοι γιατί κάποιος μπορεί και πρέπει να έχει νόημα στη ζωή του, το να ανακαλύψεις ποιος είναι ο σκοπός, η κατεύθυνση στη ζωή σου. Όχι επειδή πάμε όλοι έτσι, πρέπει να πας εκεί και εσύ. Ένας καθηγητής μου είχε πει όταν πας σε ομιλίες, λέει επιστημόνων και ειδικά γιατρών, εκεί που πάνε πολλοί, θα πας την άλλη μεριά που σε πόντου. Να καταλάβεις ποιος είσαι και γιατί είσαι εδώ που είσαι, να γνωρίσεις τον σκοπό που αληθινά. Αυτό που λέμε the main thing. Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Ρωτάω όλους σας. Σίγουρα όλοι έχουμε οικονομικά προβλήματα, σωστά. Πόσοι από εσάς είστε γονείς. 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 Είπα αυτό εδώ τώρα. Πόσοι αγαπάτε τα παιδιά σας, ανόητη ερώτηση. Και πώς θα δείτε τη ζωή σας με το παιδί σας. Αν λοιπόν έρθει μακριά από εδώ και γίνει διάκοπο το παιδί σας ότι έχει μια άσχημη ασθένεια και πρέπει να χειρουργηθεί και χρειάζεται 2.000 ευρώ να χειρουργηθεί. Πόσοι από εσάς θα κινήσετε γη και ουρανό να βρείτε 2.000 ευρώ στο κενό.
Άπατε. You see, limit time. Α, τα ξέρω. Εάν αυτά τα γνωρίζετε, είπε ο Κύριος, μακάρι είστε αν τα πράτετε. Η διαφορά του ηλίθιου με του έξυπνου είναι και ο ηλίθιος και ο έξυπνος ακούν και βλέπουν και πιστεύουν το ίδιο πράγμα. Ο ηλίθιος δεν το κάνει και ο έξυπνος το κάνει. Δεν είναι στα πτυχία. Δεν είναι στα πτυχία, είναι στο τι κάνεις, εφαρμόζεις αυτό που ακούς. Ωραίο πράγμα να μιλάς για την άσκηση. Άλλο πράγμα το κάνεις. Έτσι δεν είναι. No pain, no gain. Να έχουμε την αίσθηση της ελευθερίας και της ευθύνης για αυτό που είναι σωστό. Όποιο και να νομίζουμε ότι είναι σωστό. Και να πω κάτι γιατί δεν απάντησα στο ερώτημα για τον φίλο του Μαρτέλη τόσο ώρα. Δεν ξέρω τι άνθρωπος είναι. Δεν το γνώρισα και δεν μπορώ να κατακρίνω. Αλλά διακρίνω από τα συμφραζόμενα και αυτό που λέμε μέσα από τις read between the lines. Αλλά νομίζω ότι αυτό που του έγινε τώρα το θεωρώ άδικο. Παρόλο που έχω μιλήσει εναντίον αυτού του κινήματος και τέτοια. Το θεωρώ άδικο γιατί. Γιατί δεν μπορείς, ρε φίλε, να ρίξεις 8 χρόνια χωρίς αναστολή καταδικαστική και αρχίσαν και τη γυναίκα του για ένα άλλο έγκλημα, υποτίθεται για οικονομικό πεδίο του κουμπάρου του στα 30 χιλιάρικα, όταν την ίδια στιγμή τα υποβρύχια γέρνουν και ο ένας έχουν φάει τα δισεκατομμύρια και έχουν καταχρηστεί το ελληνικό κράτος. Τα τελευταία έλεγα στο φίλο τον Νίκο τώρα που ερχόμαστε. Ό,τι αρχαία ημών πρόγονοι κάναν τόσες χιλιάδες χρόνια με τη φιλοσοφία και τις επιστήμες. Ό,τι έκανε οι Σπαρτιάτες και οι Αθηναίοι στις μάχες. Ό,τι έκαναν οι Κολοκοτρονέοι και δεν ξέρω εγώ τι. Και ό,τι έκαναν στο εάν Ελλάς με την εθνική αντίσταση, τα τελευταία 50 χρόνια τα έχουν ισοπεδώσει οι δικαιώσει. Τα έχουν εξαφανίσει, μας έχουν κάνει γελίους σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι δικαιώσει. Αυτοί που είναι, τέλος πάντων, που θέλουν να λέγονται και έχουν είναι αιρετοί εκλεγμένοι. Σε 50 χρόνια μέσα, 4.000 χρόνια πολιτισμό τον έχουν ισοπεδώσει. Και το επιτρέψαμε. Το βιασμό τον επιτρέψαμε. Κάποια στιγμή να τελειώσει αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό που έχει επιβληθεί στον Αρτέμι η καταδικαστική άνευ αναστολή είναι άδικο. Εγώ προσωπικά το πιστεύω. Αν και ένα έγκυο αυτό που κάνει, πιστεύω ότι είναι άδικο αυτό που το έχει γίνει. Γιατί οι άλλοι έχουν καταχραστεί, έχουν φάει τη δημόσια περιουσία, δεν έχουν αφήσει τίποτα. Τα αεροδρόμια μα τα πήραν οι Γερμανοί. Τα λιμάνια τα πήραν οι Κινέζοι, οι Κόσμοι, οι Ιταλοί πήραν του αεροδρόμου. Και εμείς καθόμαστε στην καφετέρια και λέμε, ποιο θα φέρει το τσινομέτρικο. Ρωτώ τον Μάνο, τι δεν τα κάνεις, ρε. Μου λέει, ο καφερός μου λέει, είναι συνταξιούχος του Μίκα. Μπορεί να πάει και να κάνει, δύο ώρες, 40 χρόνια δεν τρέπεσε. Άξω, ρε, τι γίνεται να μάθει, θα πάω άμα. Ρωτάω και στην καφετέρια, στην καφετέρια, στον Πεζόδρο, που δεν πατάω πλέον, μόνο στην καφετέρια, που κάνω τη δική μου διαμαρτυρία, πάω σε μια χείρα που είχε ένα καφενείο. Που ένα λαλαμούγεννη τη τοπική περιφέρεια πήρε τα αντιδοτούμενα και έχει την καφετέρια δίπλα τη ο άθεστο και τη έχει στερήσει τη δουλειά του και τώρα και κάθε και του μια σου ρωτή δεν λέμε όταν μου λέει δεν ξέρω. Ο γιατρό θα πήγε στο πάνε να πει στο λεφόρο και θα φύγει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Και όταν πήγε να ξύνει καφέ, δεν θα πει σε αυτό. Ρε φίλε, τι είναι του πελάτε. Έτσι λέει, έχω δύο εδώ πελάτε. Είναι αυτοί που λένε να πληρώσω εγώ το χέρι και όμω κάνει το λάθο και βάζει πρώτο στην τσέπη. Την έκατσε να τα πληρώσει. Και είναι άλλοι που όλοι μαζί τα βγάζουν και τελειώνει. Ξέρετε, δεν πηγαίνω σε καφετέρια στον κόσμο που κάνω και καλό ξανά. Βαρέτε να πούμε του ανθρώπου να κάνετε. Περνάω στο πρωί, μιλάνε για κβαδομηχανική. Το άκουσα. Λέω τώρα, α πούμε τι γίνεται τα τάφη να τρώνε, τα νοτρίνα. Το μεσημέρι ξαναπερνά για κάτι άλλο πληρώσει τον λογαριασμό, του ανθρώπου μιλάνε για Αριστοτέλη και Πλάτων. Άντρα μου είναι πυρουγού απολύτω. Κατά το απόγευμα πάλι είναι έτσι και τώρα έχουν πιάσει α πούμε την πολιτική και την οικονομία. Τα σπρέτ λέγεται τα ενεργοποιηθούν τα σπρέτ στην οικονομία. Dice and deep. Ρε, σηκωθείτε να είναι. Αυγά, αυγά. Πρόσφατα τους βάζουν να φωλιάσουν αυγά, να βγάλουν κάποιο προσώπου. Τίποτα. Έχουμε φτάσει όπως είχε φτάσει η Ινδία λίγο πριν τον Γκάντι. 300 εκατομμύρια Ινδοί ελεγχόταν από 250.000 Βρετανούς και δεν παρήγαγαν ούτε μια βελόνα. Ακόμα και το βαμβάκι που βγάζανε Ινδοί το παίρνανε οι Βρετανοί και πήγαιναν στην Αγγλία και το μεταφορούσαν πάλι στους Ινδούς. 300 εκατομμύρια λαό δεν παρήγαγαν ούτε μια βελόνα. Ελεγχόμενος από 250.000 μεταλλούς. Ακριβώς την ίδια κατάσταση έχουμε φτάσει λίγο πριν είμαστε έτσι. Να είσαι αυθεντικός και καλός σε όταν σχετίζεσαι με τους άλλους και να αποκτήσεις την ικανότητα να επιβιώνεις οτιδήποτε η ζωή σου πετάξει μπροστά, οτιδήποτε όμως. Και να ζεις μια ζώσα και ολοκληρωμένη ζωή σε όλες τις περιστάσεις. Εδώ είναι αυτό που σου είπα για τους ασθενείς μου. Η σιωπηλή κραυγή για νόημα εγείρεται από τα βάθη μιας τυραννισμένης ψυχής. Προσέξτε, αυτός που υποφέρει, με οποιοδήποτε λόγο υποφέρει, είτε υποφέρει από αρρώστια, είτε υποφέρει ψυχικά, νοητικά, οικονομικά, λένε οι ερευνητές, δεν τολμάει να ξεστομίσει αυτή την ερώτηση που θα του αλλάξει τη ζωή, γιατί φοβάται την απάντηση.
θέλω να σου πω. Γιατί αν ξεστομίσει, γιατί σε μένα, γιατί εγώ, φοβάται τι απάντηση θα πάρει, η οποία απάντηση θα τον πάρει σε τι, σε μια διαδικασία να αλλάξει τον εαυτό, στη μετάνοια που σου είπα. Και επειδή δεν. Άκου, βλέπε σιώπα, έλεγε ο Τούρκος ο ποιητής. Ο Σολομώντας, όσοι έχετε διαβάσει στον Εκκλησιαστή, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, το πρώτο κεφάλι. Μιλάμε για τον πιο σοφό άνθρωπο που πέρασε ποτέ. Χίλιες γυναίκες είχε. Χαρά στον προστάτη. Εμείς μία έχουμε 700 παλακίδες, 300 γυναίκες. Όταν θα βρεθώ μαζί του στην Ελλάδα, εγώ καλά ρε Φεδικό. Πώς τα κατάφερες τα και μιλάμε για πυρπυρίνια τώρα, έτσι, όχι για λεφτά. Αλλά στο τέλος έφτασε να πει ματαιώτης ματαιωτήτων. Αυτός είναι ο Βίκτορ Φράγκλιν, έχω μιλήσει αρκετές φορές για αυτό το μεγάλο επιστήμονα. Ψυχίατρος, διευθυντής στην ψυχιατρική κλινική στην Πανεπιστημιακή στη Βιέννη, μαθητής του Σίγκμουντ Φρόιντ, όχι οποιοδήποτε ψυχίατρος, φυλακίστηκε στο Auschwitz για 3,5 χρόνια και επεβίωσε από το Auschwitz. Έχει πάει κανείς ποτέ στο Auschwitz, έστειλε μια επίσκεψη. Είδατε τι ωραία που είναι. Μυρίζει ακόμα, Arbeit macht frei από πάνω. Με ρώτησε πάνω, γιατί το γράψαν οι Γερμανοί. Η δουλειά σε ελευθερώνει. Και όταν παράζει γκασμά, δεν έχει σκοπό τίποτα να σκεφτεί. Αυτό είναι ελευθερία. Ελευθερία για μέσα σκλάβο. Αυτό είναι ένα από τα βιβλία που μεταφράσει τα ελληνικά, αναζητώντας νόημα και ελευθερία σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Πάντο διαβάστε, πέθανε 92 χρονών το 1998. Και ο Βίκτορ Φράγκλιν περιέγραφε πως μέσα στο Auschwitz, εκεί που ήσουν κάποιος, γίνεσαι ένα τίποτα, ένας αριθμός, και όλη σου η ζωή κρέμεται το πρωινό με μείον 40, όταν ο αξιωματικός των SS στέκεται στην είσοδο όταν βγαίνεις εσύ για δουλειά και σε κοιτάει άμα είσαι κόκκινος του πρόσωπο. Και άμα δεν είσαι, σε στέλνει μια κίνηση στο ματιό, έγινε δεξιά. Δεξιά σημαίνει στα κρεματόρια. Αριστερά σημαίνει ζεις και σήμερα. Και οι κρατούμενοι μεταξύ του, οι πιο ψαμπάτσε που βγουν έξω, να κοπηρήσουν λίγο τα πρόσωπα για να φαίνουν ότι είναι αρκετοί. Μέχρι μείον 45 του βγάζανε να χτυπάνε την αξίνα. Στου μείον 50 το σταματούσαν και στου μείον 50 σπάει το ατσάρι και φοβόντουσαν να σπάσει η αξίνα οι Γερμανοί. Και όχι να πάθουν τίποτα. Σε μείον 50, γιατί έχω δει στη Σιβηρία, κάνει αυτό. Τον αέρα και να σπάσει όλα τα δόντια σου. Αυτό είναι μείον 50. Το έκανε και ο Σπάνι τη Σαρκούλα. Μην νομίζετε ότι ήταν κάτι διαφορετικό το ίδιο πράγμα. Ήταν το σενάριο άλλαξε, εντάξει. Ο Ιωσήφ Στάλιν. Και μέσα εκεί παρατήρησε αυτό ο μεγάλο ψυχίατρο ότι τελικά το πρόβλημα δεν είναι ο φθόνο του Πέου που έλεγε ο δάσκαλο του. Μιλάμε, είχε δάσκαλο το Σίγκμουντ Φρόιντ στην Βιέννη. Η πρώτη σχολή ήταν η σχολή του Φρόιντ που λέει οτιδήποτε κάνουμε είναι για τον πόθο, τον καταπιεσμένο πόθο. Ωραία, τη λίμπιδο. Όσοι έχετε κάνει ψυχανάλυση, έχετε διαβάσει τη Φρόιντ. Μετά από αυτό μια τη δεύτερη σχολή τη ψυχιατρική τη Βιέννη, το Άντλα, ο οποίο λέει οτιδήποτε κάνουμε είναι για τη δύναμη. Θέλουμε να έχουμε δύναμη. Πολιτική, κοινωνική, οικονομική, σωματική. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε για τη δύναμη. Και μετά αυτός ο άνθρωπος βγαίνοντας και επιβιώντας από το Auschwitz 3,5 χρόνια. Ποιος θα ήθελε να άλλαζε μαζί του. Έχασε τη γυναίκα του, έχασε τους γονείς του και τα αδέρφια του. Την ημέρα των γενεθλίων της γυναίκας του, ήταν η μικρή 22 χρόνια η γυναίκα του, όταν ήταν μέσα, τα SS με μουσική Wagner την οδηγούσαν να παίζει μουσική μέσα στα κρεματόρια. Και την είδε πώς τη βάζα στο φούρνο και πώς άκουγε τα ουρλιαχτά της να λιώνει μέσα στο φούρνο. Έχετε δει. Την ημέρα των γενεθλίων είναι επιτυχημένο το κάνανε. Και μέσα από το στρατόπεδο αυτό ο επιστήμονας και άξιος άνθρωπος παρατήρησε ότι κανονικά σύμφωνα με τη φρουιντιανή αντίληψη και το Άντλα ότι αυτό που είσαι καταπιεσμένο στο ασυνείδητο κατά από συνήθεια θα σου πει στο συνειδητό. Ειδικά στι τρασογόνε παράγοντε. Είχαμε στρες οι κρατούμενοι μέσα στο Auschwitz. Βέβαια και είχαμε. Βέβαια και είχαμε. Κανείς από τους κρατούμενους που κοιμόντουσαν, οι άντρες με τις γυναίκες διαφορετικά, οι άντρες κοιμόντουσαν, αν είχαν δει πως ήταν σαν ψωμιά τους είχαν φέτες, κοιμόντουσαν ο ένας τρενάκι, να το πω έτσι, κολλητός, πισωκολλητά με τον άλλον, όχι για να κάνουν σεξ, για να μπορέσουν να ζεσταθούν λίγο οι άνθρωποι από το κρύο που υπήρχε. Σύμφωνα με την δογματική του Φρόιντ, σε τέτοιες καταστάσεις πρέπει να υπάρξει τι, η λύπη του και να εμφανιστεί κάτι. Κανείς από τους κρατούμενους δεν είχε ούτε ένα σεξουαλικό όνειρο. Κανείς από τους κρατούμενους δεν είχε ονειρευτεί φαγητό που τους έλειπε. 250 γραμμάρια, ένα μισούπα που είχε και ένα μπιζέρι μέσα. 250 γραμμάρια και ήταν περίπου 300 θερμίδες που ένας ενήλικας οργανισμός θέλει 2.500 θερμίδες για να ζήσει. Γι' αυτό και τους είδατε έτσι. Σήμερα βγαίνουν κάποιοι φασίστες και λέει στο Auschwitz δεν σκοτώθηκαν άνθρωποι. Κάποιοι με χρυσά αυγά και χρυσές πορτές που είναι εδώ πέρα. Που είναι φασιστόμετρα. Δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα αυτή. Όταν ο στρατηγός ο Αμερικανός μπήκε στο Auschwitz έλεγε τραβήξτε με τις κάμερες, τραβήξτε γιατί θα έρθουν σε χρόνια και θα πούν δεν έγιναν ποτέ αυτά. Ότι είναι μύθος να έχουν 6 εκατομμύρια Εβραίοι και τέτοια. Συγγνώμη, ο Ιάκωβος Καμπανέλης ήταν στο Mauthausen. Έγραψε και το περίφημο Mauthausen που μελοποίησε ο μεγάλος ομίτης. Εντάξει, ήταν στο Mauthausen.
Δεν έγραψε ο Καμπανέλης έτσι. Δεν ήταν Εβραίος ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Οι γιατροί τα κάναν αυτά. Ο Μέγκελ ήταν γιατρός, ο Δόκτωρ Θάνατος. Γιατροί σε γιατρούς, εις ανθρώπους τα κάναν. Οπότε επειδή φοράει κάποιος άσπρο ποδιό, δεν μου λέει και υποχρεωτικά ότι έχει και ηθική. Γιατί ο καθένας κουβαλάει και το χαρακτήρα του. Είτε είσαι γιατρός είτε δικηγόρος. Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Επειδή κάποιος έχει δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη, έχει την ευκαιρία να πω κάτι για τον όρκο του Ιπποκράτη. Ο όρκος του Ιπποκράτη απαγορεύει ρητά την έκτρωση σε γυναίκα να γίνει. Το απαγορεύει αυτό. Το απαγορεύει, δεν ξέρω αν έχει διαβάσει τον Ιπποκράτη. Σύμφωνα με τον Ιπποκράτη, ο γυναικολόγος που προχωρεί σε διακοπή της κοίησης πρέπει να σταματήσει και να πάρθει η ιατρική του άδεια σύμφωνα με τον όρκο του Ιπποκράτη. Ναι ή όχι. Ωραία. Αλλό. Ξέρετε πόσες εκτρώσεις γίνονται επίσημα στην Ελλάδα. Επίσημα. Και το τρυπάκι πιο είναι. Για το καλό της γυναίκας υπάρχει πρόβλημα. Λέει τώρα, όχι, τα περισσότερα δεν είναι επειδή έχει πρόβλημα η γυναίκα. Είναι σπάνιες περιπτώσεις. Τα περισσότερα είναι γιατί γουστάρει ο ένας και ο άλλος να κάνουν τα μάτια τους, αλλά τις συνέπειες από τον γκάλι στο ματιό δεν θέλουν να τις δεχτούν. Είναι ασυνέπεια, ικανηθικότητα και πλήρη έλλειψη ευθύνης. Απέναντι σε μια άλλη ζωή. Μπέστε στο διαδίκτυο. Υπάρχει ομιλία μιας νεαρής κοπέλας της Τζιάννα που μιλάει μπροστά στο Αυστραλιανό Κοινοβούλιο που επιβίωσε από την έκπλωση που σε 7,5 μηνών έγκυος έκανε η μάνα της. Θέλετε να σας δείξω πώς γίνεται μια έκπλωση. Θέλετε να δείτε το έμβριο τι σημαίνει απόξυση, γιατί κάνουν σε ένα έμβριο μέσα στη κοιλιά της μάνας. Ποιος είναι λοιπόν ο τσαρλατάνος και ποιος είναι ο επικίνδυνος για την υγεία, εγώ είμαι. Εγώ προσπαθώ να εφαρμόσω τον Ιπποκράτη. Ο Ιπποκράτης όπως λέτε θα πάρω λεφτά όταν ασκώ την τέχνη. Εγώ είμαι ο στραβός. Εγώ δεν παίρνω χρήματα από τους ασθενείς. Τζάμπα το κάνω. Ο Βίκτορ Φράγκλ λοιπόν είδε ότι ένα από του κρατούμενου δεν είχε σεξουαλικέ φαντασιώσει ή αίσθημα πείνα. Μαντέψτε όλοι οι κρατούμενοι τι ονειρευόντουσαν. Την ελευθερία. Την ελευθερία. Και τώρα σα ρωτάω, ποιο είναι ο σκοπό που σε βάζω σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωση. Αφού ξέρει και ξέρω ότι θα σε σκοτώσω, γιατί δεν σε πληροφορώ κατευθείαν και σε βάζω πρώτα σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωση. Τι θέλω να φέρει από το στρατόπεδο συγκέντρωση. Το ηθικό, όχι. Όχι, δεν θέλω να φέρει κάτι άλλο. Θέλω να σου στερήσω την ελευθερία. Μπράβο. Στερώντας σου την ελευθερία, ξέρεις, έκανα δικό μου δουλικό επιχείρημα. Και σε ενευθέτω χρόνο θα σου περάσω ό,τι θέλω, ακόμα και πριν πεθάνεις. Και ένας άλλος σκοπός είναι μέσα στο μεταπέδο συγκέντρωση η στέρηση της ελευθερίας και ο βασανισμός. Το βασανιστήριο γιατί το κάνω, αφού θα σε σκοτώσω έτσι θέλω. Δηλαδή, θα σε στείλω στο κρεματόριο. Η εταιρεία, η IG Pharma, που έβγαζε το Cyclone B, το αέριο αυτό, μετονομάστηκε με τα πολεμικά σε Bus TDK Merck. Τα ίδια άτομα ήταν, δεν άλλαξε κανένας, δεν δικάστηκε κανείς από αυτούς. Κάνουν τα Ηνωμένα Έθνη. Ο σκοπός του βασανισμού ποιος είναι. Γιατί σε βασανίζω. Γιατί για ποιο λόγο είσαι μέσα στο στρατό της ιδιότητας, για κάτι που πιστεύεις, για μια ιδεολογία. Θέλω να σε κάνω να φτάσεις στο σημείο πριν πεθάνεις, πριν σε σκοτώσω, να έχεις αρνηθεί την ιδεολογία που σε έβαλε μέσα και ακύρωσε να αναιρέσεις, να γίνεις δηλωσίας για να ακυρώσεις αυτό το οποίο είναι εγώ. Δηλαδή το κακό το δικό μου αυτό ακυρώνεται όταν εσύ αναιρείς την ιδεολογία την οποία πιστεύεις. Και ξέρετε τα οικονομικά που μας κάνουν και τα πολιτικά δρόμενα ποιος είναι. Ο σκοπός δεν είναι γιατί μας κάνουν προτεκτοράτο, μας έχουν κάνει έτσι για αλλιώς. Ο σκοπός είναι να κάνουν το μέσο Έλληνα αυτό το δουλικό επιχείρημα, μόρφωμα. Να σκύψουν το κεφάλι ο Ραγιάς και να μην σηκώσει κεφάλι. Για να μας πάσουν να ακυρώσουν αυτά τα ιδεώδη που μας δόθηκαν από τους προγόνους μας σαν ένα δαγμό και να το μεταλαμπαδεύσουν στην επόμενη γενιά. Και εγώ δεν ξέρω για σας, το μόνο χρέος που αναγνωρίζω, αληθινό χρέος, είναι το χρέος προς την ελευθερία στους προγόνους μου και στους γονείς μου και στην πατρίδα. Άλλο χρέος, εγώ δεν αναγνωρίζω δισεκατομμύρια στην Τρόικα και στον Νοτρού. Δεν υπάρχει χρέος. Αλλά χρέος προς προγόνους μου και στην πατρίδα, αυτό ναι, έχω χρέος. Και όσο ζω, πρέπει να συνεχίσω να το κάνω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Ο Βίκτορ Φράγκλ είχε πει: η ελευθερία της θέλησης δίνει θέληση για νόημα και νόημα για τη ζωή. Η ελευθερία που έχω. Και η λέξη ελευθερία είναι τρισυπόστατη, είναι από το ελευθερία της να πας εκεί που είσαι ερωτευμένος. Τώρα δεν πες freedom στα αγγλικά. Freedom τώρα, Freiheit στα γερμανικά, κουκουρίκου. Αλλά η ελευθερία. Και ρωτάω όλους τους ανθρώπους. Με τι είστε παθιασμένοι, ποιο είναι το πάθος της ζωής σας. Ποιος είναι ο αριθμός έρωτας. Και η λέξη έρωτας είναι παρεξηγημένη. Όταν λέμε είναι ερωτικός άντρας, το πρώτο μας έρχεται τι. Ο Σπαλιάρας, έτσι κάνα σαγόνι στο γομαλικό Brad Pitt. Τίποτα Αχίλλες, Αχιλλέας στην Τρία έτσι. Μυρμηδόνες. Το οποίο το είπα και στην άλλη μου λέει, τι μυρμηδόνες να δει. Χωρίς τρίχες επάνω.
σαν κολαράκια από μωράκια ήταν το δέντρο. Η γιαγιά μου έλεγε: Γιάννη, άντρα χωρί τρίχα, τη τρίχα άντρα είναι. Το πρώτο θα έγινε μέσα στο γέλιο. Αντέξω. Οι παλαιότεροι ξυνούν, θυμάστε. Πρώτο ήταν ο Τζέμπορντ, Σον Κόνερ, στον Τζέμι Μπορντ με τον ανοιχτό που κάνει όλο το δασίδρυμο στήλο και όλοι στέλναν μου μαγνά. Ξυνίζω τώρα, κάνουν πικίνι έτσι πάνω άντρα. Στο γυμναστήριο του βλέπω και δεν κάνουν μπάνιο πλέον στο γυμναστήριο. Φοβάμαι του άντρε. Το δεύτερο μου κάνει μούσκουλα έτσι. Παίρνει 100 κιλά από πάνω, μετά βάζει και λέει: Θα μου δώσει το σαπόρτι, δεν ξέρω. Μάτρα, μάτρα, τίχο, τίχο, μέσα από τα 48 μα τώρα που πήγαμε. Ναι, του κάνω πάνω στο τίχο. Αν δεν στο σαπόρτι, δεν έχω κάνει κόρη, μα κούρε. Μπορεί να κάνει και μαγειρά. Το μόνο πράγμα έχει πει ο Βικτοφάνη λίγο πριν πεθάνει που δεν μπορεί να πάρει από μένα, δέστε, δέστε, δέστε. Είναι ο τρόπος που εγώ επιλέγω να ανταποκριθώ σε αυτό που μου έκανες εσύ. Η τελευταία ελευθερία ενός ανθρώπου είναι η ικανότητα, η αρετή, να επιλέγει πώς θα ανταποκριθεί στο κακό που του κάνει ο άλλος. Αυτή δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε επειδή μου έκανες αυτό, θα κάνω την οχή. Μπορείς να θες να με χαστοκείς και τι να κάνω, σε χαστοκείς πίσω, ναι ή όχι. Αλλά μπορώ να γυρίσω και το άλλο πράγμα. Και πες μου φίλε, αν αρχίσεις και με χαστοκείς μπροστά στον κόσμο εσύ, και εγώ δεν ανταποκριθώ, πόση ώρα θα με χαστοκείς. Και πώς θα αποκριθεί ο υπόλοιπος ο κόσμος όταν σε βλέπει εσένα να με χαστοκείς χωρίς εγώ με τα χέρια σου, φίλε, γιατί με χτυπάς. Ξέρετε, αυτό το ρώτησε ο Χριστός. Όταν μου φτάνει μπροστά στο ιερατήριο, τον ράπησε ένα, του λέει: γιατί με ράπησε, τι έκανε. Τι έκανε, ποιο υποτίθεται αυτό που είναι σαρκωμένο Θεό, τουλάχιστον για την Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη. Αφοβόθηκαν στο πατώ, παιδιά. Η δικαιοσύνη έλαμψε για μια ακόμα φορά. Όπως και τότε ο Παπαδονίου, ο υπουργός μας με τη λίστα Λαγκάρντ, αθώθηκε ένα χρόνο, έφαγε με διετή αναστολή. Τότε ο πρόεδρος και σωστά των δημοσίων γιατρών οφθαλμιάτρων βγήκε και είπε: Οι δικαστές θέλουν να χρήσουν οφθαλμοχειρουργικής επεμβάσεως. Ήταν τελείως τυφλή. Δηλαδή αυτό που είναι δικαιοσύνη, δεν είναι. Ήταν για ένα πρόβλημα και διετή αναστολή ο Παπαδονίου. Και τώρα βγαίνει και η δική του. Ο Χαπ, ο άλλο, Χαπ, το ίδιο πράγμα. Ο Γιονέκη δίνει μιλίε. Και παίρνει πάνω από 4-5 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο μαζί με το βουλευτικό μου μισθό για να δίνει ομιλίες για τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης. Το ότι σαν να μην φτάνει μια φορά μας να μας εμπλήγει η πρωτοπούμας, να μην κάνουμε την κύφρα. Μπαίνει μέσα και ακούει έναν «Νάτος, Νάτος, ο άντρας». Λέω ποιος είναι ρε παιδιά, ποιος μπήκε μέσα. Ο Αμίν Ταντά, το βλέπω εκεί. Λέω τη Μαρία θα τον ρομίξω, κάνει και φωσκολή. Το κάτσε και πίστε. Θα τον αρμούσα όταν ρίξω την έλεγε. Μου λέει μη κάνεις δεν. Λέω κάνεις ένα σιγουριτάρο πράγμα, να δεις μετά τι γίνεται. Γιατί άμα σιγουριτάρο πράγμα, όλοι είναι ίσοι μετά. Εκεί μαγκιά δεν έχεις τα 30.000 πόρια. Αλλά με κρατούσε η Μαρία 106. Άσε σε μένα το. Αλλά μετά έμαθα ότι το θηρίο, τη λερμαία έδρα πρέπει να κόψεις το κεφάλι και μετά να δικαστηριάσεις. Αν κόψεις μόνο το κεφάλι θα κάνει άλλο. Μάρκ Τουέιν είχε πει οι δύο πιο σημαντικές μέρες της ζωής ενός ανθρώπου, η μέρα που γεννιέται και η μέρα που συνειδητοποιεί γιατί γεννήθηκε. Και αυτή είναι η πιο σημαντική μέρα. Και ο Φρίντριχ Νίτσε είχε πει: Το να ζει σημαίνει πόνος, να υποφέρεις. Να επιβιώσει σημαίνει να βρεις νόημα στον πόνο αυτό που βιώνεις. Αυτό σημαίνει. Και τι έχουν μια νευρωτική τριάδα όταν κάποιος χάνει το νόημα, γίνεται πιο επιθετικός, εχθίζεται στο φαγητό. Έχετε δει κανένα που είναι με κατάθλιψη να λέει: Όπου είμαι στεναχωρημένο, θα πάω να πάρω 2 μπανάνες και 5 ακτινίδια. Είναι και όμω. Του αγροπλαστεί, εγώ ρε φεύγει τούτα έτσι αμάσιτη. Δεν είναι εγώ, δεν είναι ζωντανή. Και μετά την κατάθλιψη. Εδώ όμω έχουμε τι τρει αντίθετε μορφέ. Είναι η εμπειρία μα, η καλή κακή μα οδηγεί να είμαστε πιο λειτουργικοί και αλλάζει την αντίληψη στη ζωή μα. Ο Λέων Τόλστοϊ. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει καθόλου αυτό το γίγαντα τη ρώσικη λογοτεχνία. Το μοναδικό νόημα στη ζωή είναι να υπηρετεί την ανθρωπότητα. Και ο μεγάλος Παπα-Νικολάου που γυρίζει και κάνει το τεστ ΠΑΠ που σώζει όντως είναι από τους σχετικά ακίνδυνους τρόπους πρώιμης εξέτασης ειδικά για τους καρκίνους αυτούς και τις δυσπλασίες είχε πει ζω για να υπηρετώ την ανθρωπότητα. Η λέξη ιατρό σημαίνει υπηρέτης. Ιατρεύω σημαίνει υπηρετώ. Το θυμάστε αυτό. 30 χρόνια στη φυλακή γιατί άραγε. Γιατί ήταν μαύρος, σωστά, και διαμονιζόταν στο απαρχάιν. Κοινωνική δικαιοσύνη. Είχε πει, ας υπάρχει δικαιοσύνη για όλους, ειρήνη για όλους, εργασία, ψωμί και αλάτι για όλους και η ελευθερία κυριαρχήσει.
Ήταν ο λόγος του 1994 ως πρόεδρος της Νότιας Αφρικής. Και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν στο Μαντέλα όταν βγήκε από τη φυλακή, δεν ήταν να τιμωρήσει τους λευκούς, ήταν να πάει στον προηγούμενο πρόεδρο, το Απαρχάιντ, το λευκό, και να δώσει το χέρι μπροστά στον κόσμο και να πει: έλα να ενώσουμε χέρια, θα αφήσουμε τα μίση. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Λευκή, μαύρη, δεν έχει καμιά σημασία. Που είχε κάθε δικαίωμα 30 χρόνια στη φυλακή άδικα. Παραμονιάστηκε τη γυναίκα του πιτσιρίκα και τη βρήκε βρία μια στα μαλλιά έξω. Ωραία. Το πώς βλέπουμε τον κόσμο μας είναι πολύ μικρό. Στο πρίσμα, και βάλαμε πόσο μας δίνει στο πρίσμα, θα δει διαφορετικά τα πράγματα. Και κρίνω με αυτή την εικόνα, που είναι μια εικόνα χίλιες λέξεις. Το να υπηρετήσει τους άλλους είναι το μοναδικό νόημα στη ζωή. Και δεν ξέρω για εσάς, επειδή κάποιοι αρνούνται να πιστέψουν ότι το διαδίκτυο γράφουν κάποιοι, και καλά κάνουν, με διαφημίσουν κιόλα, η δυσφήμιση είναι και διαφήμιση. Με ρωτάνε πώς δεν γίνεται κάποιο, τα παίρνει, τα χπάζει, τα φτιάχνει, τα δείχνει. Είναι δύσκολο να πιστέψει κάποιο ότι ξέρει, με όποιον δάσκαλο καθίσει, τέτοια γράμματα να θέλει. Συμφωνούμε. Εμένα ο δικό μου τα διαπιστευτήρια τα βάζω όλα στην άκρη. Μου δούτε και με διαφορά χαρτιά είναι και τα περισσότερα που έμαθα ήταν βλακίε εσφαιρό και άχρηστα για τη ζωή μου. Όπω είπα και προηγουμένω, εδώ μιλώντα πριν ξεκινήσουμε την διάλεξη, πριν 2.000 χρόνια κάποιο ισχυριζόμενο ότι δεν είναι απλά ένα καλό διδάσκαλο, δεν είναι σοφό, δεν είναι προφήτη, ισχυρίστηκε ότι είναι εξωγήινο και ότι ήρθε από τον ουρανό στη γη και ενσαρκώθηκε ο ίδιο ο δημιουργό, ο Παντοκράτορα. Το μόνο που έκανε τουλάχιστον αυτά που διαβάζω εγώ στα Ευαγγέλια, ήταν με έναν μαγδία ρακέντητο να περπατάει και το μόνο που να κάνει ήταν μια τριάδα. Κήρυτε, δίδασκε, θεράπευε. Και στην θεραπεία διαβάζω κατά μαθαίνω Ευαγγέλιο, έλεγε σε ενδυνιαζόμενου, κακώ έμοντα και δαιμονιζόμενου. Τρει κατηγορίε αστυνομικού. Σε φυσικό, σε ανοητικό και συναισθηματικό επίπεδο. Μάλιστα, ο χρόνο που περνούσε ο Χριστό να θεραπεύει ήταν περισσότερο από αυτού που κήρυτε. Και ο χρόνο που περνούσε προσευχόμενο ήταν περισσότερο από αυτού που ήταν στη θεραπεία και περισσότερο από το κήρυμα. Το οποίο σημαίνει ότι ήταν μπλαμπλά. Δεν ξέρω για εσά, εγώ το λέω ανοιχτά. Ο δικό μου δάσκαλο είναι αυτό. Και λίγο πριν πεθάνει εκείνη την. Σε λίγο έρχεται η πρώτη άγιες μέρες που το μόνο που ξέρουμε είναι να πάμε στην εκκλησία και να μην καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Στο Χριστό Ανέστη παραδέκα πάμε και πέντε έχουμε φύγει να φάμε τη μαγειρίτσα και τα αντέρα. Και την άλλη μέρα να γίνει σφαγή των αμνών, με ό,τι αυτό έπεται, ή το βράδυ της Αναστάσεως αρκετοί εξημών ελπίζω οι παρόντες να εξαιρούνται. Να γιορτάζω την Ανάσταση του Θεού που πέθανε στο Σταυρό χύνοντας το αίμα του για μένα, στα μουζουκομάγαζα και χορεύοντας τσιφτετέλια και πίνοντας ελληνοκρασίες και κρεπάλες μέχρι το πρωί. Αν τέτοιοι είναι ορθόδοξοι, εγώ δεν είμαι ορθόδοξος τέτοιος. Εγώ θέλω την ορθή δόξα να δώσω στο Θεό μου, με περισυλλογή, με σκέψη, διαλογιζόμενος τι πέρασε ο δικός μου Θεός. Η μητέρα Τερέζα, όταν ο Λάρι Κίνγκ μου είχε καλέσει το Λάρι Κίνγκ live στο CNN, όσοι παρακολουθούσαν με τις τυράντες αυτών των εξαίσθητων δημοσιογράφων, όταν πήρε το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης, αυτή η κοντή, η Αλβανία, το Σουβάρ, η έτσι, στο 1,40 με τα χέρια ανάταση, που μέχρι πριν πεθάνει πάνω από 5 εκατομμύρια Ινδοί σώθηκαν από τη λέπρα εξαιτίας της διακονής μιας γυναίκας, που κάθε εβδομάδα τάιζε πάνω από 250.000 Ινδούς και που είχε υιοθετήσει 27.000 ορφανά παιδιά. Μάνα και πατέρα δεν είναι αυτό που γεννάει πάνω στη γη, είναι αυτό που μεγαλώνει και παρουσιάζει τα παιδιά έτσι όπω πρέπει στη κοινωνία που έρχεται μετά. Όταν τη ρώτησε ο Λάρι Κίνγκ πώ βιώνεται τον Θεό, γιατί τον Θεό δεν μπορεί να το καταλάβει, τον ζει, είναι βίωμα. Για εμά τα αδελφού Καραμάζοφ, Ντοστογεύσκη κλπ. Είχε πει η μητέρα Τερέζα, περνάω a thoughtful hour, μία ώρα με περισυλλογή, κάθε πρωί πριν κάνω οτιδήποτε, πριν κάνω πιο νερό, διαβάζοντα τα Ευαγγέλια. Τις στιγμές του Κυρίου από τον κήπο της Γεστημανής μέχρι το τελτέλες στο Σταυρό. Μία ώρα περνάω σε αυτό. Δεν μπορώ να διαβάσω, δεν θα το διαβάσετε. Και αφού το διαβάσω σε μία ώρα αυτό, μετά βγαίνω και οποιοδήποτε βλέπω που πάσχει, εγώ βλέπω το Σωτήρο. Είχα γνωρίσει μια κυρία, το είπα σε μια ομιλία που είχε έρθει το καλοκαίρι που μας πέρασε τον Αύγουστο σε πρόγραμμα από την Ουάσιγκτον, μια Ελληνίδα, κυρία Αναστασία, καλή τη ώρα, με πολλαπλά προβλήματα υγείας. Η οποία ήταν η μητέρα Τερέζα στην Καλκούτα σε σανατόριο για λεπρούς. Έχετε δει ποτέ λεπρό? Λεπρό, τα μυρίζει, λέει τη ζέρα. Έχετε δει πολλούς λεπρούς μαζί. Και τα σανατόρια που η μητέρα Τερέζα έκανε ήταν τα κλινικές με συνθήκες και τίποτα. Ένα μέρος έκανε η μητέρα Τερέζα να πεθάνουν με αξιοπρέπεια οι άνθρωποι, όχι σαν τα ζώα έξω στον δρόμο, με αξιοπρέπεια. Και έλεγε, μας έλεγε η κυρία Αναστασία, που εγώ δεν μιλάμε εσύ για το πρόβλημα, δεν θέλω να πω κάτι για το Θεό. Η κυρία Αναστασία, μπορείτε να μας πείτε μια άλλη ιστορία με τη μητέρα Τερέζα, τι να πει μπροστά σε έναν άνθρωπο.
Και λέμε στο σανατόριο και καθαρίζανε, προσέξτε τους λεπρούς με τα χέρια έτσι. Με χέρι τέτοιο που είναι μολυσματική ασθένεια. Το βιμπρίο της χολέρας. Και είχε έρθει μια άλλη μου καθολική καλόγρια από ένα τάγμα τη Ρώμη, η οποία ήταν καινούργια, μοναχή. Και όταν καθαρίζει το λεπρό που είναι σαπίλα και μυρίζει το σάπι, το σώμα, η γυναίκα όπως τον καθάριζε, έκανε το. Τη αποστροφή. Και την βλέπει η μητέρα Τερέζα, έρχεται και την βγαίνει με το χέρι, τη παίρνει το παλιό, το πετάει κάτω και λέει: Άκου κανένα. Αυτό το σώμα είναι το σώμα του Χριστού. Και θα το φροντίσει με αγάπη σου, κοφίλια από εδώ πέρα. Ήταν το βά, το έκοψε πολύ όμορφο. Ο δικός μου λοιπόν δάσκαλος και αρχηγός, εκείνο το βράδυ έκανε αυτό. Που δεν το έχει κάνει κανένας δάσκαλος και διανοητής. Έσκυψε και έπαιρνε τα πόδια των δημιουργημάτων, του ξέρω τι είπε. Με λέτε δάσκαλο και έμεινα. Αν εγώ το κάνω, σας είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε ο ένας τον άλλο. Προσέξτε, όχι αν το θέλετε, όχι αν σας μιλάμε ωραία, είστε υποχρεωμένοι. Αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπάνε, και αυτό το κάνουν και όλοι. Αλλά αγαπάτε τους εχθρούς σας. Προσέχεστε για αυτούς που σας αδίκουν, ευλογείτε αυτούς που σας μισούν, για να είστε τέλειοι και άγιοι. Ποιος θέλει να είναι τέλειος και άγιος, δεν χρειάζεται να πάτε σε άγιους τόπους. Αρχίστε να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να συγχωρείτε αυτούς που σας δώσανε και τότε έχετε μισθό πολύ στον ουρανό. Αλλά όχι, δεν μας γίνει ένας ουρανός, τώρα θέλω να δικαιωθώ. Και ο κύριος Καραγιάννης λέει, το αίσθημα της αδικίας που βιώσαμε στο παρελθόν και η αγωνία να δικαιωθούμε στο μέλλον μας στερούν τη χαρά στο παρόν και μόνο το παρόν έχουμε να ζήσουμε τώρα. Εγώ δεν ξέρω αν φτάσω τώρα το βράδυ στην καλή, το ξέρω. Αλλά ξέρω ένα πράγμα, ότι πριν ξεκινήσω την ομιλία μου, ο σύζυγός μου είναι εδώ. Όλα θα πάνε καλά, προσέχουμε σαν σ' αγαπάω και σε περιμένω. Και αν με βρει κάτι και μου τελειώσει τη ζωή, ξέρω ότι τελειώσει τον δρόμο, δεν λέω αντίο, λέω οφείλεσαι στο επανειδήν, θα τα ξαναπούμε. Ο χρόνος είναι μια ψευδέστηση έτσι κι αλλιώς. Και δεν ξέρουμε αν έχουμε χρόνο αρκετό για να πούμε σε κάποιους ανθρώπους αυτά που θα έπρεπε εδώ και χρόνο να λέγαμε ή να κάνουμε. Οπότε αυτή η κοινωνία και ειδικά αυτή ο τόπος δεν έχει ανάγκη καλή μου άνθρωποι, πολύ ιδιοδέλος, από καλύτερους γιατρούς, από δικηγόρους που έχουν τη θέση τους, από νομικούς, από επιστήμονες, από ανθρώπους καλύτερους έχει αυτή η κοινωνία μόνο. Και δεν προφασίζω ότι είμαι καλός άνθρωπος, αλλά κάνω το δικό μου αγώνα κι εγώ, μαθητής, με τα στραβά και τα ανάποδα μου. Και αν σε κάποιες ομιλίες μπορεί να έχω πονέσει, να έχω πληγώσει, να έχω πατήσει σε ιερές αγελάδες πάνω σε τότε ιερά κάποιον, δεν το κάνω προθέσεως ούτε με αλαζονία, ούτε γιατί θέλω να το παίξω κάποιος. Σπάζω και εγώ γιατί είμαι ανθρωπάκι. Αλλά τουλάχιστον έστω και καθυστερημένο να γνωρίζω και λέω θέλω να πορευτώ μπροστά. Στο πρόγραμμα που ήμασταν πάνω την προηγούμενη Κυριακή είχα δύο φίλους Κυπρίους. Και εκείνη την ημέρα που ξεκινήσω το πρόγραμμα ήταν η ημέρα της μνήμης του θανάτου του Γρηγόρη του Αυξηδίου. Δεν ξέρω πώς ξέρετε το όνομα και πώς έχετε πάει Κύπρο ποτέ. Ποιος έχει πάει Κύπρο. Στα φυλακισμένα μνήματα ποιος έχει πάει. Εκεί είναι θαμμένοι όλοι τους. Μαζί με τον αγώνα Σαλικαρίδης. Και όταν το στριμώξαν, το λέω πάντα κάθε φορά που λέει ότι έχω πάει στο μαχαιράκι, στο κρυσίγητο που το δωρεοφορά, το πούλησε ένας Κύπριος εκεί στους Άγγλους. Όχι το μείον το παλιάκι, αυτή η προφαγός του ελληνικού στρατού αγωνιζόταν γιατί, για την ένωση με την πατρίδα για ελευθερία. Το στριμώξανε, ρίξανε 80 γαλόνια από την βενζίνη μέσα. 80 γαλόνια και ήταν από τα φλογοβόλα έξω. Το φλογοβόλο που σα το κάνει στο εξαιρετικά στο σου πλήρω. Βγάζει 850 βαθμού Κελσίου. Ένα φλογοβόλο. Και 80 γαλόνια βενζίνη μέσα και το σπίτι του είναι έτοιμο. Και του έδωσαν το ρήτημά του παραδόσου. Ο Χρυσαντίου έστειλε τους συντρόφους έξω γιατί θέλανε τον αρχηγό, ήταν υπαρχηγός της ΕΟΚΑ. Όπως διδάξανε τους ανθρώπους πώς πρέπει να ζήσουν, ήρθε επιτέλους και στιγμή να διδάξουν πώς πρέπει να πεθάνουν. Και η ιστορία λέει, είναι ιστορία, ότι ο Γρηγόρης ο Αυξηδίου πέθανε και εγώμενος από τα φλογοβόλα των Βρετανών και εγώμενος είναι. Από φλογοβόλα με 80 γαλόνια βενζίνη στεκόμενο σε στάση προσοχής και ψέλνοντας τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος. Την ώρα που τον έλεγε τον έκαιγε τη σάρκα. Ρωτήστε τον ποιο γιατρό θέλετε να δώσει μια επιστημονική εξήγηση, να πούν δεν ξέρω. Αλλά την έχουμε την επιστημονική εξήγηση. Είναι μόνο μία. Τα 28 γονίδια στον εγκέφαλο του Γρηγόρου του Αυξηδίου ήταν ενεργοποιημένα και είχε τόση παραγωγή ενδορφινών που δεν ένιωθε πόνο πλέον. Αλλά ενδορφίνες παράγεις μόνο όταν είσαι στην υπέρτατη χαρά. Και εγώ ρωτάω πώς γινόταν την ώρα που τον κέρδισε μια σπηλιά μέσα οι Άγγλοι να είναι χαρούμενος. Είχε νόημα στην ζωή. Είχε ένα ιδεώδες πολύ ψηλά από τον εαυτό του. Ήταν η ελευθερία της Κύπρου. Καταλάβατε. Γι' αυτό κοιτάξτε τι μυαλά θα κάνουμε. Μυαλά που να ικανοποιούμε τις επιθυμίες για φαΐ, ύπνο, σεξ και οτιδήποτε άλλο. Μυαλά που να έχουμε τις ανάγκες, το παιδί μου, η δουλειά μου, το μέλλον μου.
Η μυαλά που να έχουν οράματα και ιδανικά, που έστω και εμείς μπορεί να τα βιώσουμε, αλλά τουλάχιστον να πούμε ότι βάλαμε το σπηλιαράκι μας έτσι, ώστε η επόμενη γενιά να μην πεθάνει. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά τουλάχιστον στο δικό μου το δικαίωμα μου την κόρη δεν θα ανοιχτώ ποτέ να γυρίσει και να μου πει: Πατέρα, ήξερες τι ήταν έξω. Τι έκανες εσύ γι' αυτό. Τι έκανες. Τουλάχιστον έχω καθαρή συνείδηση ότι κάνω το χρέος μου. Και σήμερα εδώ πέρα σας είπα την αλήθεια με πάθος αλλά χωρίς φόβο. Και δεν φοβάμαι τίποτα περισσότερο ούτε το θάνατο τον ίδιο, το φόβο του θανάτου. Στο μόνο που το κεφάλι αυτό γονατίζει, λυγίζει και τα γόνατα γονατίζουν μόνο τα προσέρχομαι εγώ με τον Θεό. Σε κανέναν άνθρωπο, όποιο και να θες, ό,τι και να θες έχει, στέκομαι έτσι ακριβώς. Αγέροχα, με θάρρος αλλά χωρίς θράσος, με υπερηφάνεια αλλά χωρίς αλαζονία και έπαρση. Και πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Έτσι όπως η πηξίδα δείχνει το φορά, στο μαγνήτη πρέπει να σταθούμε για να τα πούμε. Ανθρώπους που δεν πουλούνται και δεν αγοράζονται έχει ανάγκη αυτός ο τόπος. Θα σταθούν και θα πούνε αυτό είναι λάθος, αυτό είναι σωστό. Ό,τι τίμημα να πληρώσουν. Και πληρώνω μεγάλο τίμημα, αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό. Είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος γιατί ξέρω ότι λαλώ την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.